Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης το πρωί, ελαίο Black Friday. Οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων άνοιξαν τις πόρτες τους στις 8 το πρωί για να υποδεχθούν εκείνους που αναζητούσαν προνομιακές τιμές, κυρίως σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Πάντως οι τεράστιες ουρές των προηγούμενων δύο ετών αποφεύχθηκαν, καθώς στο χορό της Black Friday μπήκαν και καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών, ενώ ήδη από τη Δευτέρα τρέχει η εβδομάδα Black Friday και πολλοί ήταν αυτοί που για να αποφύγουν τις ουρές έκαναν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Κατέβηκες για Black Friday? Και γι' αυτό. Τιμές, εκτόσεις, πώς σου φαίνονται? Όχι φοβερές εκτόσεις, αλλά δηλαδή, σίγουρα... Πόσο περίπου? Δεν μπορώ να πω για όλα τα προϊόντα, ναι. Αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι υπήρχαν κάποιες τιμές που είναι αντίστοιχες με το ίντερνετ που βρίσκεις. Οπότε ευκαιρία, αντί να το παραγγείλω, το πήρα από εδώ. Πάντως δεν είναι... Τι πήρες, αν επιτρέπετε? Ακουστικά. Πάντως δεν είναι οι τιμές του εξωτερικού και εκτόσεις 70-80%, έτσι? Δεν έχω εμπειρία, φαντάζομαι πως όχι, δεν είναι, αλλά δεν έχω και εμπειρία από το εξωτερικό. Ουρές μέσα είχε κίνηση πολύ, έτσι, να δυσκολεύτηκες δηλαδή στα ταμεία? Όχι, όχι, νομίζω άλλες χρονιές, χωρίς να έχω βέβαια ψωνίσει άλλες χρονιές, αλλά κοιτώντας ήταν πολύ, πολύ πιο γεμάτα τα μαγαζιά. Πήρα για την κόρη μου PlayStation, το ήθελε καιρό. Τι έκπτωση, ήταν καλή έκπτωση, τιμή δηλαδή? Ναι, καλή ήταν, εντάξει, 199 ήταν, μια χαρά. Η έκπτωση δηλαδή? Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν πριν, έλεγε προσφορά 199. Πάντως δεν έχει ουρές, έχει ουρές μέσα, έχει ουρά μέσα. Έχει πιο πολύ παιδάκια, φηβεία, κλασικά. Εντάξει, ρε κόρη μου πάει σχολείο, γυμνάσιο είναι. Δεν ήθελα τώρα να φύγει, να πάει εδώ πέρα, θα το πάρω εγώ, εντάξει, σιγά. Όχι, εκτός της αμερικάνικης ιστορίας, αυτό είναι. Αυτό. Ναι. Όποιος θέλει να ψάξει να βρει να δει τι είναι το Black Friday στην ιστορία. Ήταν πολύ καλή, τόσο ακουστικά πήρα. Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν σχετικά ικανοποιημένοι από τις προσφορές και το ύψος των εκτόσεων των καταστημάτων. Οι μεγαλύτερες ουρές σχηματίστηκαν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, με τη μαθητιούσα νεολαία να δράχνει την ευκαιρία για μαζική κοπάνα από τα μαθήματα για να κάνει ψώνια λίγων ευρώ. Πάντως, αντίστοιχη με του κέντρου ήταν και η εικόνα στην οδό Λαμπράκη στην Τούμπα. Ένα από το λόγιο. Πώς σου φάνηκε η τιμή, ήταν καλή, είχε έκπτωση? Ναι. Σχολείο? Σχολείο δεν πήγαμε, κατεβήκαμε Black Friday. Είχα προγραμματισμένη αγορά. Πάντως το εκμεταλλευθήκατε με την έννοια ότι έχει καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες εκτόσεις? Έχει, έτυχε. Ναι, η έκπτωση που βρήκατε είναι καλή, αυτό θέλω να πω. Ικανοποιητική. Εκμεταλλεύτηκες Black Friday? Προσπάθησα, αλλά αυτό που θέλω να πάρω δεν έχει έκπτωση. Πίστευες ότι θα έχει, έτσι? Όχι, γιατί είναι ακριβό πολύ γι' αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, τι ήθελες να πάρεις? Το MacBook το Pro. Μεγάλο ήταν το μποτιλιάρισμα στον κόμβο της πλατείας της Χάνθης μεσημεριανές ώρες, καθώς πολλοί θέλησαν να εκμεταλλευτούν το ηλιόλουστο κέντρο για τα ψώνια, τον καφέ και τη βόλτα τους. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τόσο για την Black Friday όσο και για τη Cyber Monday τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, που αφορά αποκλειστικά αγορές μέσω διαδικτύου. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι προαναφερθείς ημέρες δημιουργούν μια αίσθηση επίγοντος στη λήψη απόφασης αγοράς, για το λόγο αυτό οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδίως ως προς τις διαδικτυακές συναλλαγές τους. Για καταγγελίες σχετικά με φαινόμενα παράνομων και παραπλανητικών συμπεριφορών, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή Καταναλωτή 1520 της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.